Ομολόγιο από Μαρμάρι προς τη Ραφίνα πραγματοποιήθηκε κανονικά και πριν από περίπου μισή ώρα έφυγε πάλι πίσω για το Μαρμάρι στην Εύβοια. Όλα καλά σε σχέση με τα δρομολόγια από εδώ και στο εξής, δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια εδώ προετοιμάζονται για την πιθανότητα να υπάρχει αύριο, κάποια απαγόρευση στον Απόπλου, με δεδομένο ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από ό,τι μαθαίνουμε ακούμε και από τους μετεωρολόγους, ο Ζορμπάς που τον περιμένουμε να χτυπήσει δεν αποκλείεται να περάσει και από την Αττική. Ένα απρόβλεπτο βέβαια φαινόμενο όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, οπότε σε κάθε περίπτωση περιμένουμε κάθε εξάωρο που περνάει, σε κάθε καινούριο δελτίο καιρικών φαινομένων που θα αφορά την ναυτιλία, να βλέπουμε πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι, Προκόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό κι αν είναι δυναμικό το φαινόμενο του κυκλώνα του Μεσογειακού. Είναι δυναμικό. Κοίτα, είναι πρόβλημα και οι διακοπές ρεύματος. Υπάρχουν και άνθρωποι με προβλήματα υγείας και έχουν θέμα. Καλό είναι να έχουμε μία ενημέρωση. Θα περάσει ένα Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα όμως και από τις βροχές, τους κυκλώνες και όλα αυτά. Πάμε Νέα Υόρκη να δούμε τι έγινε εκεί. Γιατί ο Πρωθυπουργός βραβεύτηκε. Για τη στάση της Ελλάδας στο προσφυγικό. Ήταν το ετήσιο δείπνο της Global Hope Coalition, όπου και βραβεύτηκε. Και μπορούμε νομίζω να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έκανε από αυτή την εκδήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για αυτή την τιμή που μου κάνετε, που συγχωρήστε με, δεν θέλω να αναλωθώ σε πολλά λόγια, γιατί πιστεύω ότι αυτή η τιμή δεν ανήκει σε μένα, αλλά ανήκει στον ελληνικό λαό. Και αυτό σημαίνει ότι εκ μέρους αυτού του λαού λαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναλωθώ σε πολλά λόγια γι' αυτό. Μόνο λίγα λόγια και καλά. Αποδέχομαι αυτό το βραβείο εκ μέρους του ελληνικού λαού, γιατί πιστεύω ότι εκείνοι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, αξίζει όλη την τιμή και τη φιλοφρόνηση. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν οι αγαπημένοι μου συμπολίτες, αυτή η τεράστια προσφυγική κρίση δεν θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες κατά τη διάρκεια πολύ αντίξεων συνθήκων και δύσκολων καιρών απέδειξαν ότι μπορούν να δείξουν αλληλεγγύη στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Έδωσαν φιλοξενία, έδωσαν καταφύγιο και φαγητό, έδωσαν όλα αυτά στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον τρόμο και τον πόλεμο με σεβασμό. Τους αντιμετώπισαν όπως θα ήθελαν οι πρόγονοί τους να τους αντιμετωπίσουν. Γιατί, ξέρετε, πριν 100 χρόνια περίπου, στα ίδια ύδατα, στην ίδια θάλασσα, στη θάλασσα του Αιγαίου, στα ίδια νησιά, υπήρξαν Έλληνες που διέσχιζαν το Αιγαίο για να βρουν ένα καινούριο σπίτι. Και αυτό αποτέλεσε ένα ορόσημο και εξακολουθεί να αποτελεί ορόσημο για το έθνος μας. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για τη συμπεριφορά των ανθρώπων μας, των πολιτών μας, την ίδια στιγμή που αλλού στην κεντρική Ευρώπη φτιάχνουν τείχη και φράγματα. Οι Έλληνες ανοίγουν τις αγκαλιές τους και είμαστε περήφανοι ταυτόχρονα για την ιστορία μας και για τα ιδεώδη που η ιστορία μας αντιπροσωπεύει. Αλλά δεν είμαστε περήφανοι μόνο για την ιστορία μας, αλλά και για το παρόν μας και το μέλλον μας. Γιατί καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η αλληλεγγύη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν πάντα την ορθή απάντηση, ακόμα και στις πιο δύσκολες και αντίξωες συνθήκες και εποχές.
And let me say that, και επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι να πω ότι to go the other way, αν επιλέξουμε να πάμε από τον άλλον δρόμο, να επιλέξουμε δηλαδή την ξενοφοβία, τον φόβο και το μίσος, τότε είμαστε καταδικασμένοι. Γιατί η ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να ανατραπεί και να γραφτεί αλλιώς. Η ιστορία δεν μπορεί να μην τύχει σεβασμού. Η ιστορία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και δεν μπορούμε να διαπράξουμε τα ίδια λάθη. Δεν μπορούμε να διαπράξουμε τα ίδια λάθη που έφεραν την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο. Απεναντίας πρέπει να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις αξίες που δημιούργησαν τις συνθήκες για τη συλλογική πρόοδο όλων των εθνών και τη συλλογική πρόοδο της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Έτσι, κυρίες και κύριοι, έχοντας εκφράσει αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το βραβείο και όλα αυτά είναι κάτι που οφείλουμε στο λαό μας, στους πολίτες μας, αλλά κυρίως το οφείλουμε στις επόμενες γενιές, στις γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Έτσι λοιπόν, έχοντας πει όλα αυτά, θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για αυτή την τιμή, την τιμή εκ μέρους του ελληνικού λαού και των πολιτών των ελληνικών νησιών, των νησιωτών μας που φέρανε στους ώμους τους αυτό το τεράστιο βάρος για όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων εποχών της κρίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό.